Πάμε. Λοιπόν, επειδή γράφουν διάφοροι γκαζέτα, ζαμπέτα, κάτι site του κόλου και τέτοια. Ακούστε κάτι. Σαϊτάκηδες. Εγώ δεν κολλάω ανθρώπους που έχασαν τα παιδιά τους. Πρώτον, τους σέβομαι. Δεύτερον, όταν μπλέκονται χρήματα, μπαίνω, επεμβαίνω. Για την κυρία Φίσα είπα, δεν ξέρω τι λεφτά θα πάρει, δεν ξέρω τα φασισταριά τι λένε και τι γράφουν. Αν είναι αλήθεια και πάρω τα 800 χιλιάρικα, δεν πρέπει να τα κρατήσει, πρέπει να τα δώσει σε φτωχά παιδιά ή σε άρρωστα παιδιά. Η μάνα που κάνει παιδί και παίρνει λεφτά, δεν πρέπει να τα χρησιμοποιεί για αυτήν. Πρέπει να τα δίνει σε άλλα παιδιά που υποφέρουν. Τα άλλα, όλα τα κόβερε, τα σταριλίκια, οι ιστορίες, οι πανηγυρισμοί και όλα τα συνάφη. Όπως και η μάνα του Παντελίδη. Δεν μπορεί να ζητάει λεφτά από την κόμενα και η κόμενα. Εντάξει, η κόμενα είναι κόμενα. Η κόμενα θα βρει πέντε κόμενους και τα λοιπά. Η άλλη γιο άλλο δεν θα βρει. Είναι μεγάλο το πλήγμα. Δεν μ' αρέσει να βλέπω να κινούνται χρήματα από σημειώσει τρελά ποσά και όλα θα τα παίρνει. Θα χάσει το παιδί, τι θα πάρει τα λεφτά και τι θα παλύνει τον πόνο σου. Θα χάσω εγώ το παιδί μου για να με δώσει 10 εκατομμύρια δεν θα κάνω. Θα βάλω στον κόλο μου. Πού να τα βάλω ρε, τα λεφτά, στον πάτο μου να τα κάνω τι. Θα πάρω ρούχα, παπούτσια, γκόμενες εξουσία, χρήμα, τι να τα κάνω. Αυτά, αν τα πάρεις κυρία Φίσα μου, να τα πάρεις, να τα δώσεις σε παιδιά που υποφέρουν άρρωστα. Και γκαζέτες, ζαμπέτες και τα τιάφτα, αφήστε τα. Κοιτάξτε που κάνετε πίπες εκεί, τους μαρινάκηδες και τους αλαφούζους και αφήστε τον Ραυτόπουλο ίσχυο στη φτώχεια του. Άντε μπράβο.